Τον αποκλεισμό των εξαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο πλαίσιο του 14ου πακέτου κυρώσεων τη εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω επίση και τη σκλήρινση των κυρώσεων κατά των δεξαμενόπλων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη μεταφορά αργού πετρελαίου. Δημοσίευμα των Financial Times σε ρεπορτάζ του αποκάλυψε ότι η Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα έχουν αντιταχθεί σε τέτοια μέτρα υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσουν τους διαχειριστές πλοίων να χρησιμοποιούν ακόμα πιο αδιαφανείς μεθόδους για να κρύψουν τους στόλους τους. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα έχουν αντιταχθεί σε τέτοια μέτρα υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσουν μόνο στο να λάβουν ακόμη πιο αδιαφανή μέτρα οι ναυτιλιακές εταιρείε για να κρύψουν τους στόλους τους αυξάνοντας τελικά τον κίνδυνο μιας μεγάλης θαλάσσιας καταστροφής και Επομένω, δυνητικά βλάπτοντα ολόκληρη την ναυτιλιακή βιομηχανία. Αρμόδιε πηγέ δήλωσαν στο Σίγμα ότι η Κυπριακή Ναυτιλία θεωρεί ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε μέτρα σε βάρο τη Ρωσία δεδομένου ότι ο πόλεμο συνεχίζεται. Την ίδια ώρα όμως πρέπει τα μέτρα αυτά να είναι στοχευμένα και να έχουν εφαρμοστικότητα σε παγκόσμια βάση και επίσης όρις. Σε διαφορετική περίπτωση πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας περιλαμβάνωμένη της Κύπρου. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να δημιουργήσουν πλειοκτήτε δύο ταχυτήτων. Αυτό που εφαρμόζουν τι κυρώσει και ζημιώνουν και του μη κοινοτικού που δεν τι εφαρμόζουν, όπω η Τουρκία, η Κίνα και η Ινδία, και υποφελούνται αγοράζοντα φθηνά το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος δεν είναι εναντίον των κυρώσεων και έδειξε μέσω πλην σαφώ προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Είναι δυστυχώς κάποια τρίτα κράτη τα οποία είναι συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εφαρμόζουν αυτές τις κυρώσεις και κατ' επέκταση δεν είναι και αποτελεσματικέ. Γιατί αν δεν εφαρμόζονται από όλου, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, σε συνεργασία με την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Μάλτα, εντό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λαμβάνουμε όλες εκείνες, όλα εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρενέργειες. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξουν, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώσε ότι στόχος της Κύπρου είναι οι όποιες αποφάσεις ληφθούν να μην επηρεάζουν αρνητικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.